κύριε Πρέσβη, και σε απογεία σου συχνά επισκέπτεσαι στην Άνδρο. Κυρίες και κύριοι, σας αναγνωρίζουμε την έκθεση για την τέχνη του προπολογισμού της Άνδρου, η οποία από σήμερα μέχρι και την 1η Ιουνίου θα φιλοξενηθεί εδώ στο βραβευμένο και προοδευτικό Golden Hall. Έχουμε να απογνωριζόμαστε στο νησί μας για το πολιτιστικό, το δικό μας ιδιαίτερο αποτύπωμα, για τα πνευματικά μας ευρήματα, τους φορείς, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε να απογνωριζόμαστε για τους ανθρώπους μας. Πρόκειται για την άνθρωπο των καραβοκυρέων, της ναυτοσύνης, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και του μέλλου. Την άνθρωπο της διαλεκτικής, των ανοιχτών οριζόντων, των κοντοπόρων ταξιδιών, θέλουμε να το λέμε ότι ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρουμε το νησί μας σε κάθε καλό από ιδέες και αντιλήψεις. Όλη αυτή η πολύχρονη μακρά διαδρομή αποτυπώνεται στα ιστορικά μας δημιουργία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τα κάστρα, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες, αλλά και στην αντίληψή μας για τη ζωή και την ιστορία. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη διοίκηση της Λάντα Development του Golden Hall για τη δωρεάν παραχώρηση όλων των χώρων που καταλαμβάνει η θέση μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Πουλανδρή, στο Ίδρυμα Κοινωνίως, την Καΐρη Βιβλιοθήκη, τον Ναυτικό Μουσείο, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης και Αερογραφίας, την Περιφέρεια του Κοινωνίου, το πρόγραμμα που εκτελείται στην Άνδρο, το πρόγραμμα Life, τον κύριο Λεωνίδα Ειδηρήπη, ιδιαίτερα τους συλλόγους επαγγελματιών, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια πρωτοβολής του νησού. Ιδιαίτερα τους χορηγούς μας, οι οποίοι έτρεξαν να συνδράμουν με τις δυνάμεις τους. Και βεβαίως τους δικούς μας ανθρώπους, τους συνεργάτες μου στον Δήμο και όλους τους εθελοντές που βρίσκονται εδώ και πολλές μέρες και δουλεύουν για αυτή τη μεγάλη και τεράστια δύναμη. Όλους εσάς σας ευχαριστώ και σας υπόσχομαι ότι όταν περιηγηθείτε στις εκθέσεις έχετε να πάρετε ένα πολύ μεγάλο αντίθετο. Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Βουλευτά, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι του Εμπορικού Κέντρου, κυρίες και κύριοι. Όταν ο Δήμαρχος Άνδρου μας κάλεσε για αυτή την εκδήλωση, η απάντηση δεν μπορούσε παρά να είναι θετική. Να συμπτύξουμε τις δυνάμεις μας, να συμπτύξουμε το ενδιαφέροντά μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα της Άνδρου που θα αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό. Όταν δεχτήκαμε την πρόταση, σκεφτήκαμε με τι τρόπο θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και είπαμε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες του Ιδρύματος από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα και παράλληλα να τιμήσουμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη της Άνδρου που είναι ο Νικάλης Τόπρος. Για αυτούς τους χώρους εδώ που μας προσφέρονται από το πολύ φιλόξενο τρόπο από το κέντρο Golden Hall, στους οποίους ευχαριστούμε, οι επισκέπτες του κέντρου θα μπορέσουν να πάρουν μια γεύση, μια ιδέα το τι υπήρξε η Λυτική σήμερα. Το εμβληματικό αυτό έργο, οι δύο φίλες που παρουσιάζουν εδώ πέρα, είναι ένα από τα αργότερα έργα του τόπου. Αυτό που θέλουμε να αφιερώσουμε την έκθεση να δείτε στον χώρο μας προσφέρει. Ευχαριστώ πολύ.
οι Εβραίοι της Ιαπωνίας, οι Ιαπωνίοι, οι Εβλεφτά, οι Εβραίοι, οι Εβήμαρχοι, αγαπητοί φίλοι, ανδριώτες και ανδριώτισες και μελλοντικοί επισκέπτες της άνθρωπος της Ιαπωνίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κυρονέως, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου σε αυτό το αφιέρωμα στο νησί της Σάντρου, όπου μαζί με όλους τους φορείς προσπαθούμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ομορφιές, αλλά και τις αξίες του νησιού μας, που όλα μαζί το καθιστούν ένα πραγματικά ιδιαίτερο τόπο. Η Άμβρος, εκτός από τις απαράμιλες φυσικές ομορφιές της, εκτός από νησί της Ναυτοσύρης όπως έχει κατηγορηθεί στη συνείδηση του κόσμου, έχει να επιδείξει ένα ασύρευτο πλούτο πολιτισμού, τέχνης και ιστορίας. Ένα τέτοιο δείγμα πολιτισμού και τέχνης αποτελείται το Ίδρυμα Κοινωνίας. Το Ίδρυμα Κοινωνίας συνεπές στην επιβούληση των ειδικών που έχει παρουσιάσει στα 21 χρόνια λειτουργίας του σημαντικό πολιτιστικό έργο. Θεμελίζω τον δικαστικό θεσμό του ΛΟΕΣ, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιεί τη μεγάλη καλοκαιρινή έκθεση, όπως εκεί χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Στο αφιέρωμα της Άμβρου, εδώ, στο Golden Hall, το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυρονέως κάνει την παρουσία του με τη συνολική έκθεση «Ενίγματα του ρεαλισμού». Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται οι μεταπολεμικοί ρεαλισμοί μέσα από τα έργα ορισμένων καλλιτεχνών που έχουν ήδη συμμετάσχει στο δικαστικό θεσμό ΛΟΕΣ ως δείγμα γραφής, αλλά και άλλων που τα έργα τους ζωγραφής και ελληνικής θα δίνουν επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι στο Ίδρυμα στην Άμβρο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εν μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου του Ιδρύματος όλους τους φορείς που συνέδραμαν, ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το αφιέρωμα στο νησί μας στην Άμβρο. Πρωτίστως, ο Δήμαρχος κ. Γιάννη Γκρινόπη, το Δημοτικό Συμβούλιο της Άμβρου, οραματίστηκαν και συντόνισαν την εκδήλωση, το φιλόξενο Golden Hall και τη Lambda Development, διοίκηση και προσωπικό, που υπήρξαν υποδειγματικοί υποδεσπότες, την επιμελήτριά μας, την κυρία Αθηνά Σινά, που με το έργο της στηρίζει το Ίδρυμα από τα πρώτα του βήματα και φυσικά τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν την έργα τους σε αυτή την έκθεση. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας, τιμώντας τόσο εμάς και την προσπάθειά μας, όσο και το νησί μας, την Άμβρο. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε αυτή την ολαπλή έκθεση και σας προσκαλούμε όλους να μας επισκεφτείτε στο νησί μας αυτό το καλοκαίρι. Σας περιμένουμε στις 27 Ιουλίου στο Ίδρυμα Κοινωνίας, στη χώρα της Άμβρου, στα εγκαίρια των 19ων χρονών, για να σας ταξιδέψουμε σε ένα υπέροχο ταξίδι τέχνης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα εδώ. Το ίδιο στην Ευθύνη έχει μια μακρά ιστορία. Η ελίθεση ξεκινάνε από το Θόφιο Καλή, όταν σκέφτεται να μαζέψει βιβλία από όλη την Ευρώπη για να εμπλουτίσει την Ευθύνη της περίφημης σχολής που υπήρξε στην Άντρα. Έγινε η Ευθύνη αυτή σήμερα 80.000 τόνους βιβλία. Αλλά η Μέγα Σπιθήκη δεν είναι μόνο την Ευθύνη του Βιβλία. Είχε την τύχη να φροντίσουν τα σπουδαία ιστορική του νησιού για να μαζέψουν, να συντηρήσουν, να μελετήσουν και να εκδώσουν ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του νησιού. Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ήρους Βιωθήκη με το πολυσπουδές έργο της είναι ένα θησαυροφυλάκιο που διατηρεί ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του νησιού. Λίγα μέλη της Ελλάδος έχουν την τύχη να έχει μελετηθεί η ιστορία τους και να έχει εκδοθεί τόσο όσο η Άμβρος. Σας καλώ να επισκεφθείτε το χώρο της Καλλίου Βιωθήκης και το καλοκαίρι να επισκεφθείτε την Άμβρο για να δείτε τις εκθέσεις που κάθε χρόνο μεταλάβει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Το μοναδικό πρόσωπο του Συμβουλίου
αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου εδώ όλους τους φίλους, τους ήρωες εδώ αυτό του τράγου του Golden Hall και ιδιαίτερα τον δημοσιογράφο του κύριο Κοροναίου που είχαν την ευθύνη να συγκονίσουν όλους εμάς. Δεν είμαστε και τόσο εύκολοι όλοι βέβαια. Είναι στο πλαίσιο της ιδέας τουρισμός-πολιτισμός, μια που προερχόμαστε από τουριστικό χώρο και αυτό έγινε αναπαλαιώνοντας ένα οικογενειακό μας εργοστάσιο πάγου που χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Σκοπός του είναι η διάσωση του βιομηχανικού πολιτισμού, η βιομηχανική αρχαιολογία όπως λένε, της εργασίας του τότες εποχής και κατ' επέκταση η κοινωνική ζωή του τόπου. Παράλληλο σκοπός του μουσείου είναι η προβολή της ιστορίας και των ανθρώπων του μουσείου. Και αυτό γίνεται μέσω εκδόσεων, όπως έγινε από την κυρία Ντόρα Ρουγάνου-Λιοπούλου, μέσω της προσωπικής μας συλλογής για σύγχρονους ανθρώπους καλλιτέχνες. Συνεργαστήκαμε εθνικά με όλους τους φορείς της Άνδρου που
εμφανιστήσω, το οποίο Βούλγαροι προσφέραν